Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε να μιλήσουμε και για την προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση. Έχουμε και την τηλεφωνική μας επικοινωνία και στη σημερινή υποδρομιακή συνάντηση. Να ξεκινήσουμε με το δεύτερο και να πάμε στο πρώτο. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά εδώ στην εκπομπή να έχουμε τηλεφωνικά τον αναβάτη. Τον αναβάτη μας, τον Χαραλάμπο, τον Ανδρέο, ο οποίος έκανε και πέρσι μια εξαιρετική σεζόν, ξεκίνησε και φέτος πολύ καλά και ήταν και από τα πρόσωπα της συνάντησης, γιατί διαμόρφωσε τις δύο τελευταίες υποδρομίες στο σύνθετο με τον Νίκαρχο και τον Άντρε Λευσέιλ. Φυσικά από την άλλη, στην εισαγωγή μας πάντα μιλάμε για την υποδρομία της ημέρας και δεν ήταν άλλη από το Κύλιο Εμίλιο Ταβερνάρι, εκεί όπου η πανίσχυρη, η εντυπωσιακή, η μικρή Φινίκη συνεχίζει και γράφει την ιστορία της. Ναι, όντως. Να πούμε για τον Χαραλάμπο πρώτα, ο οποίος είναι ένας ανερχόμενος αναβάτης με μεγάλο ταλέντο, πιστεύω. Mm-hmm. Πολύ εργατικός, τα βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις να προπονεί πάρα πολλά άλογα, δεκάδες mm-hmm. άλογα. Λοιπόν, αυτό για τον Χαραλάμπο και μετά πάμε στη μικρή Φινίκη, για την οποία έχω την άποψη ότι δικαιούται να έχει μια θέση στην ελίτ των κυπριακών αλόγων. Νομίζω μπορεί. Έχω την άποψη μάλλον ότι μπορεί να συγκαταλεγεί μεταξύ των 10 κορυφαίων αλόγων του Κυπριακού Υποδρόμου. Αυτή την άποψη έχω. Ναι. Ότι αυτό που κάνει και με τον τρόπο τον οποίο το κάνει είναι κάτι το φανταστικό. Ναι, ήταν και πάλι εκπληκτική. Ακολούθησε τον ρυθμό, δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια όταν τη ζήτησε. Μας το είπε και πριν από την υποδρομή ο Κωνσταντίνος. Όταν τη ζητά, πάει. Όταν θέλει να πάει κεφάλι, πάει. Όταν θέλει να μείνει πίσω, ό,τι θέλει κάνει. Μας το είπε χαρακτηριστικά πριν από την υποδρομή. Το έκανε και χθες, κέρδισε πολύ εύκολα. Ήταν το λογικό φαβορί. Κέρδισε πολύ εύκολα το κύπελλο Εμίλιου Ταβερνάρι και εμείς πάμε να την απολαύσουμε. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας κύπελλο Εμίλιου Ταβερνάρι 2021 για την πρωτοπορία ο Royal Theo, ο οποίος να πάει στην πρωτοπορία, όμως έρχεται και η μικρή Φινίκη για να τοποθετηθεί κοντά του στη δεύτερη θέση. Συνέχεια είναι ο δόκιμος, ο Σερ Τζακ που ακολουθεί με τον Παντίπα, το Russian Problem, τον Nagata Memory, το Χαβάι Μαέστρο και Γκάντι από τις τελευταίες θέσεις. Ο Royal Theo βρίσκεται στην πρωτοπορία, στρίβει τη στροφή των 1200 μέτρων, ένα μήκος μπροστά από τη μικρή Φινίκη. Στα ένα μήκος είναι και ο Σερ Τζακ τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή θέση, όπως και ο δόκιμος. Μαντίπα στη συνέχεια, ο Russian Problem, ο Nagata Memory, ο Γκάντι και ο Χαβάι Μαέστρο από τις τελευταίες θέσεις. Περνούμε το ύψος των 1000 μέτρων, είμαστε στα 900 περίπου με τον Royal Theo να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Στο ένα μήκος είναι η μικρή Φινίκη. Στο ένα μήκος είναι και ο Σερ Τζακ με το δόκιμο. Ο Μαντίπα καραδοκεί στην πέμπτη θέση. Έμεινε στην έκτη θέση του Agata Memory με Russian Problem, Χαβάι Μαέστρο και Γκάντι από τις τελευταίες θέσεις. Ύψος των 600 μέτρων πάντα μπροστά. Ο Royal Theo τον ακολουθεί. Τώρα ανοίγει ο ρυθμός. Στο ένα μήκος η μικρή Φινίκη, ο Σερ Τζακ. Δόκιμο Σερ Τζακ και ο Μαντίπα. Τα άλογα που ακολουθούν πλησιάζοντας τώρα. Τελευταίο 400 με το Royal Theo να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Η μικρή Φινίκη όμως φαίνεται και πάλι δυνατή. Είναι περίπου στο ίδιο ύψος μαζί του. Έμεινε 5 μήκη πιο πίσω ο δόκιμος και ακόμα πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα με τη μικρή Φινίκη να φαίνεται να πάει στην πρωτοπορία τώρα. Και μάλιστα σε άνετο ρυθμό και να προηγείται και πάλι του Royal Theo, ο οποίος μένει στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω κάνει finish για την τρίτη θέση. Ο Μαντίπα με τη μικρή Φινίκη χωρίς κανένα πρόβλημα. Με τα χέρια κάτω, ούτε μία φορά δεν χτυπά το άλογο του Κωνσταντίνου Καποδίστρια. Θα κερδίσει πανεύκολα. Λοιπόν, αυτή ήταν εντυπωσιακή μικρή Φινίκη. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από τον Κωνσταντίνο Χάρη, έφτασε σε άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Στο βήμα τη ήταν, πέρασε τον Royal Theo. Στο βήμα τη έφτασε πρώτη τον τερματισμό. Κατέγραψε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία. Εκτός από τους αντιπάλους της, κερδίζει τώρα και τα κιλά. Ναι. Και αν μας ακούει και ο Χαραλάμπος, ο οποίος είναι και η δουλειά του αυτή, να μας πει την άποψή του για τη μικρή Φινίκη. Θα μας την πει σε λίγο, γιατί πάμε πρώτα να δούμε κατατάξεις. Πώς διαμορφώθηκαν οι κατατάξεις. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τους αναβάτες. Κωνσταντίνος Καποδίστριας με διπλή επιτυχία να φτάσει 25 νίκες. Δεύτερος Γιώργος Σταυρονής με 15. Τρίτος Μιχάλης Πέπος με 9. Τέταρτος Δημήτρης Κεφαλάς με 7. Πέμπτος Χαραλάμπος Ανδρέου με 7 που είχε 2 νίκες όπως είπαμε. Έκτος Νίκος Τσακούρας με 6. Έβδομος Παναγιώτης Αθανασίου με 5. Οκτώς Ολύμπιος Γεωργίου με 5. Ενάτος Μινάς Κωνσταντίνου με 4. Και δέκατος Παντελής Καραμάνος με 4. Πάμε στους προπονητές. Ο Χρήστος Χριστοφόρου διατηρεί την πρώτη θέση με 9 νίκες. Ακολουθεί ο Πανίκος Ονουφρίου, ο Μιχάλης Παράσχου, ο Νίκος Νικολάου με 7. Ανεβαίνει ο Κυριάκος Ρωτή Κυριάκου, έφτασε τις 6 μαζί με τον Πανίκο Τσακούρα. Και μετά έχουμε Βασίλης Χατζηγιάννης, Κυράκος Μιλιώτης, Νταν Χάιντα, Στέλιος Κωνσταντίνου από 5 νίκες.
Μάλιστα, πολύ ωραία αυτά και για τις κατατάξεις. Και αμέσως πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας συνομιλία που θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Όπως είπαμε και στην αρχή, φιλοξενούμενος μας απόψε θα είναι ο αναβάτης μας ο Χαράλαμπος ο Ανδρέου. Χαράλαμπε, καλησπέρα και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή, έστω και τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την κάλεσμα στην εκπομπή σας. Λοιπόν, Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε έτσι μιλώντας λίγο για την συνάντηση της Κυριακής. Είπε και ο Χάρης, αν ήθελες να μας κάνεις και το δικό σου σχολείο για αυτή την τεράστια φοράδα που απολαμβάνουμε σε κάθε τη συμμετοχή πλέον, τη Μικρή Φινίκη, ναι. Και στη συνέχεια να έρθουμε και στα περισσότερο έτσι δικά σου. Ναι, εντάξει, πρώτα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια που πέτε για μένα και για την πορεία μου. Εντάξει, η Φινίκη νομίζω είναι από το καλύτερο άλογα στην Κύπρο τώρα. Το έδειξε. Πανεύκολα πήρε το κύπελλο. Είναι το εντυπωσιακή, πολύ καλή φορά. Εντάξει, για τις δύο συναντήσεις, το ένα το άλογο είναι της γενέκας μου, είναι πάνω στην πλούζα της δικής της. Ο Νίκαρχος, μιλάμε για τον Νίκαρχο ναι, πρώτα, ναι. Για τον Νίκαρχο, ναι. Το δούλεψα με την εξαιρετική προπονήση. Πήγαμε πολύ καλά. Το πέταξα και εγώ καλά. Κάθισε στις κοντινές θέσεις. Με λίγο παρετό το κάνει και λόγιο να τις απέξω εγώ. Και έκανα την επίθεση μου από τα 2,5 και άντεξε τις πιέσεις. Είναι ένα άλογο Χαράλαμπε πανίσχυρο παλαιότερα. Τον απολαμβάναμε, τον βλέπαμε. Με πολλά προβλήματα ωστόσο. Όμως χάρη στην επιμονή, στην υπομονή και την δική σας και όλους εκεί που είναι κοντά, καταφέρνει σιγά σιγά να επιστρέφει στις επιτυχίες αυτόν τον άλογο. Ναι, σίγουρα. Είμαι και 10 χρονών. Ναι, και μεγάλος τώρα. Ναι, είναι και στα 10 του πλέον. Σωστά. Ναι, ναι. Εντάξει, όσο για τον Αντρέλεστε, τον πήρα 2-3 φορές. Μου είπε ο Κωνσταντέος ο Γουρτέλα να τον τρέξω προχθές που είσαι δεύτερο. Απλά εγώ είχα την φαβορή και διάλεξα το άλλο. Ναι. Και μου ήρθε η στιγμή να το τρέξω χθες, μου είπε ξανά. Το έτρεξα, μου είπε ο Γουρτέλας ότι είναι καλό, θα κερδίσει. Βασικά ό,τι μου είπε έκανα, θα πάει κεφάλι ο αντίπαλος μας, θα κάτσω δεύτερος. Κατά τα 2,5 επειδή είναι λίγο, το άλογο μου είναι λίγο, θέλει λίγη πίεση για να πάει, είναι ψεύτης. Το ξεκίνησα, πήγε στην ευθεία και άντεξε και κέρδισε εύκολα νομίζω. Ναι, κέρδισε εύκολα. Ένα άλογο που βελτιώνεται Χαράλαμπε και πιστεύω ότι τον περιμένουν και άλλες νίκες στο μέλλον. Νομίζω θα πάρει και άλλες κούσες, ναι, είναι εξελίσσιμο άλογο. Ωραία. Ακόμα είναι άπειρο. Βλέπουμε άλλωστε και την υποδρομία του. Κέρδισε καθαρά αυτόν τον άλογο. Χάρη, όποτε θέλεις, μπορείς να κάνουμε τη συζήτηση με τον Χαράλαμπο. Μιλώντας λίγο γενικότερα, Χαράλαμπε, τώρα, ξεκινώντας από την περσινή χρονιά, ήταν μια εξαιρετική χρονιά για σένα. Τρίτος στην κατάταξη των αναβατών και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό και αρκετά ικανοποιητικές και πολύ καλές υπεύσεις τις περισσότερες φορές τις επιτυχίες που είχες. Ναι, σίγουρα, ναι. Εγώ έχω να πω ότι είχα έναν κύριο στάβλο, τον Κυριάκο τον Μικιώτη, που τον ευχαριστώ πολύ γιατί κάναμε μια εξαιρετική χρονιά. Με λίγη δουλειά παραπάνω, εντάξει, και στην καραντίνα παίρναμε περισσότερα άλογα, αλλά μας βγήκε και τους δύο και φέτος το ίδιο. Νομίζω φαίνεται και στις κούρσες. Εντάξει, και εγώ λίγο με την εμπειρία μου τώρα έχει 11 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, με την εμπειρία σαφώς γίνεσαι και καλύτερος, διαβάζεις και καλύτερα τις υποδρομίες. Νομίζω, ναι, προσωπική μου άποψη τουλάχιστον, παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια, Χαράλαμπε, έχεις βελτιώσει πάρα πολύ και την τεχνική σου. Γιατί, ναι, ας μην ξεχνάμε, όταν ο Χαράλαμπος ξεκινούσε μαζί με τον Παναγιώτη, τον αδερφό σου, πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν στην αρχή είναι αδύνατοι, δεν θα έχουν ίσως το πολύ καλό μέλλον. Έλεγαν ότι είναι καλύτερος αδερφός μου, βασικά. Μάλιστα. Αλλά είχα το στάντερ. Μάλιστα. Όμως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σαφώς μέσα από την εμπειρία και μέσα από τα χρόνια και αντιλαμβάνομαι και μέσα από τις συμβουλές που παίρνεις, που πήρες, έγινε σαφώς καλύτερος αναβάτης. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Εντάξει,
εντάξει, το μόνο που μου είπε είναι το ένα το κύπελλο πέρσι. Τα υπόλοιπα νομίζω πήγα πολύ καλά. Μάλιστα. Χάρη. Έχω την εντύπωση, έχει 2-3 χρόνια που παρακολουθούμε έτσι τον Χαραλαμπόν, το οποίο και μέσα από την εκπομπή ότι είναι ένας πολύ καλός αναβάτης. Και όντως επιβεβαιώθηκε αυτό, αφού το βλέπουμε να βελτιώνεται συνέχεια. Και το κύριο χαρακτηριστικό νομίζω που έχει, εκτός από τα ταλέντων, το συνολικά το ταλέντο του, πετυχαίνει πολύ καλές κινήσεις και θεωρείται ένας αναβάτης ο οποίος έχει ένα πολύ καλό flying start. Μάλιστα. Νομίζω ότι βελτίωσε πολύ καλή την εκκίνηση του, ο Χαραλάμπος να μας πει την γνώμη του, ας πούμε. Εάν όντως έτσι... Έχω να πω ότι περισσότερο έτσι λένε, ότι είμαι ένα από τους καλύτερους στο start. Mm-hmm. Αλλά επειδή αυτό το είχα και από παλιά, από μικρός, νομίζω βελτιώθηκα και πολύ στην ευθεία. Βασικά δυνάμωσα. Με την εμπειρία μου και τη δουλειά μου, τη σκληρή δουλειά, δυνάμωσα. Αυτό είναι, είναι η εμπειρία, η σκληρή δουλειά, γιατί όπως είπε και ο Χάρης στην αρχή, Χαράμπε, ανελιπώς της προπονησής. Άλλωστε και σήμερα, μέρα που δεν είναι κυρίως μέρα για προπονήσεις, επειδή ήμουν στο υποδρόμο το πρωί, μέχρι αργά, σε είδα ότι ήσουν μέχρι αργά εκεί και προπονούσες άλογα. Συνέχεια που παίρνει άλογα. Μπορεί να μας πείτε τον αριθμό περίπου πόσα άλογα παίρνεις, Χαράμπε, κάθε μέρα? Παίρνω σχεδόν 35-30 άλογα. Καθαρό. Αλλά από το πρωί ως που να κλείσει ο στίβος είναι νέος. Μάλιστα. Είναι μεγάλος αριθμός. Ναι, είναι μεγάλος αριθμός όντως. Και Χαράλαμπε, εντάξει, στόχος πλέον για τον Χαράλαμπο να σταθεροποιηθεί έτσι στα ψηλά. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Και πάντα να υπάρχει υγεία, γιατί νομίζω πρώτο μέλημα για κάθε αναβάτη είναι το να είναι υγιής και σίγουρα μια μεγάλη διάκριση όπως η κατάκτηση ενός μεγάλου κυπέλλου. Σίγουρα. Να είσαι υγιής, να μην χτυπήσεις και να είσαι στα ψηλά και να έχεις το κύπελλο. Πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω ότι σύντομα θα σου χτυπήσει την πόρτα και η μεγάλη αυτή επιτυχία, Χαράμπε, και το ευχόμαστε. Κλείνοντας, θα θέλεις να μας αναφέρεις μέχρι τώρα στη δεκαετία τουλάχιστον που υπέβεις, αν είχες ξεχωρίσει κάποια από τα άλογα που υπέβες. Εντάξει, το πιο πρόσφατο νομίζω άλογο που σαφέστατα θα σου κάνει τη μεγάλη εντύπωση παρά τα πολλά προβλήματά του, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να σκεφτώ εγώ, είναι ο Easy Flyer. Ναι, ο Easy Flyer, ναι. Ήταν, δούλεψα πάνω του, νομίζω το έμαθα το άλογο. Αδικηθήκαμε λίγο γιατί ήταν να τρέξουμε στο κύπελλο, τελικά δεν το έβαλαμε. Εντάξει, πήραμε 2 Αυγούστου. Νομίζω ήταν εξαιρετικό άλογο για μένα που το δούλεψα και το έτρεξα. Και νομίζω κλείνοντας, είναι ιδιαίτερη χαρά όταν κερδίζεις Χαράλαμπε υποδρομίες που η ιδιοκτησία είναι της οικογένειας τα άλογα. Ναι, σίγουρα. Πολύ περισσότερη η χαρά, γιατί χαίρονται όλοι. Όλη η οικογένεια που είναι δίπλα μου τόσο καιρό, χαίρονται. Πολύ ωραία. Χάρη, έχουμε κάτι άλλο ή να κλείσουμε σιγά σιγά. Μας κάλυψε σε όλα. Οπότε θα το ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Πολύ και άλλες πιο μεγάλες επιτυχίες. Μάλιστα. Χαράλαμπε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια για σένα. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να είσαι καλά, Χαράλαμπε. Λοιπόν, αυτά από τον Χαράλαμπε τον Ανδρέο. Εμείς πάμε αμέσως σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή χωρίς παροπίδες να αναλύσουμε τη συνάντηση της Τετάρτης. Έχουμε νέα υποδρομίες πριν πάμε να αναφέρουμε ότι ώρα έναρξη στην Τετάρτη, παρά το ότι έχουμε νέα υποδρομίες, είναι 3 και όχι 2,5 όπως ήταν την προηγούμενη, την Κυριακή εννοώ. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε πριν πάμε στην ανάλυση μας, Χάρη, ότι αυτήν την εβδομάδα η υποδρομίες είναι Τετάρτη Σάββατο. Τετάρτη Σάββατο υπάρχει το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας, αντιλαμβάνουμε, γι' αυτό και οι υποδρομίες πάνε Σάββατο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε νέες υποδρομίες. Έχουμε μεταφερόμενα τα οποία θα αναφέρουμε στην συνέχεια. Από πλευράς υποδρομιών, εντάξει, ποιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί
τέταρτη υποδρομία, έξι συμμετοχές, πιθανόν να υπάρχουν και φαβοροί. Από εκεί και πέρα. Η έκτη, μια καλή. Στο σπριτάρισμα. Ναι, είναι μια καλή υποδρομία η έκτη. Ναι, όπως είπες και εσύ, ένα πρόγραμμα 9 υποδρομιών. Υπάρχουν κάποιες αμφίροπες υποδρομίες, όπως είναι η 8η υποδρομία. Έχουμε τις ποιοτικές που ανέφερες και εσύ και θα συμφωνήσω μαζί σου. Έτσι, συνολικά το πρόγραμμα παρουσιάζει ικανοποιητικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και έχουμε και τα μεταφερόμενα, τα οποία είναι στον jackpot 37.450 ευρώ και το Pick 6 13.037 ευρώ. Μάλιστα. Και τέτρακα, κειμένο. Από τη Λέσχη, ναι. Νομίζω σε μία υποδρομία. Οκτώ, εάν δεν κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση ότι είναι σε μία υποδρομία. Την 8η. Να το ελέξουμε να είμαστε σίγουρα, αλλά και εγώ νομίζω ότι μία θα είναι αυτή τη φορά η υποδρομία και είναι η 8η υποδρομία του προγράμματος. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1600 μέτρα η πρώτη υποδρομία εδώ με τις συμμετοχές. Hawaii Player με τον Καράμανο, Φίλιππος Αλέξανδρο με τον Κεφάλαιο, αλλά ψηλό με τον Παναγιώτη Αθανασίου, Τρίγκης με τον Χαρά Μαντρέβη, Πιζλάς με τον Νινά Κωνσταντίνου, Λεξέκο Μπούι με τον Κάντζαλη, Σαμάν Λαβ με τον Ευτυχίου, Άρτεξ με τον Μαθηγόν Αδάμο Γεωργίου και Χαβάιν Γκάμπλερ με τον Σταυρινίθι. Νέες συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Στην απόσταση, χάρη ήταν στα 1500, όμως ήταν στην απόσταση, ο Τρίγκης κέρδισε τον ομιλό. Mm-hmm. Μπορεί να τον ξανακερδίσει. Αυτή τη φορά, ίσως περιμένουμε περισσότερα πράγματα να τα δούμε από τον Χαβάιν Γκάμπλερ, που σε εκείνη την υποδρομία ήταν το φαβορή από τη θύμα και δεν έτρεξε τόσο καλά. Mm-hmm. Ναι, εάν επαναλάβει αυτή τη συμμετοχή του, όπως είπες και εσύ, ο Τρίγκης, την προπροηγούμενη συμμετοχή ναι. του μιλούμε, ότι μπορεί να ξανακερδίσει τον όμιλο, θα τρέξει ένα μέντε καλύτερα ο Χαβάιν Γκάμπλερ σε καλύτερη ετοιμότητα, αλλά και ο Φίλιππος Αλέξανδρος, ο οποίος τελευταία τρέχει καλά και στις μεσαίες προς μεγάλες αποστάσεις. Μάλιστα, 17 Φεβρουαρίου, Τρίγκης στην 9η, Χαβάι Πλέιερ στην 5η θέση, Φίλιππος Αλέξανδρος στη 2η, Λάψη Λόμου στην 6η, Βίπισλα στην 9η, Σαβάν Λαβ στην 11η, Άρτεξ στην 3η, Χαβάιν Γκάμπλερ στην 4η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της 5ης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Βουκεφάλας που θέλει να οδηγήσει. Επίσης ο Χούρικαν έχει καλή εκκίνηση. Θέλει και αυτός να οδηγήσει. Στο 19 και ο Χαβάιν Γκάμπλερ. Απ' έξω ο Μακεδόνας πιέζει για να οδηγήσει αυτός στην υποδρομή από τον Χούρικαν, τον Βουκεφάλα. Φίλιππος Αλέξανδρος βελτίωσε θέση όπως και ο Χαβάιν Πλέιερ. Έμεινε εσωτερικά ο Χαβάιν Γκάμπλερ και έχασε κάποιες θέσεις. Ο Άρτεξ εξωτερικά. Πιο πίσω έλα ψηλούα μου. Ακόμη πιο πίσω Σαβάν Λαβ. Τρίγκη σε Βίπισλα στην τελευταία θέση με τον Μακεδόνα πλέον στην πρωτοπορία. Και είναι δύο μήκη από τον Φίλιππο Αλέξανδρο. Πάντα εσωτερικά τρέχει ο Χούριγκαν με τον Βουκεφάλα. Εξωτερικά είναι ο Άρτεξ. Πάντα κυνηγάει εσωτερική ο Χαβάιν Γκάμπλερ έχοντας δίπλα τον Χαβάι Πλέιερ. Πιο πίσω είναι η Ελαψιλούα μου. Πάντα στην πρωτοπορία ο Μακεδόνας. Με τον Φίλιππο Αλέξανδρο σταθερά στη δεύτερη θέση και είναι δίπλα του σχεδόν. Είναι στο μισό μήκος. Πιο πίσω προσπαθεί ο Χούριγκαν, ο Βουκεφάλας, ο Άρτεξ. Κυνηγάει συνεχώς εσωτερική ο Χαβάιν Γκάμπλερ. Θα βρει διάδρομο. Πιο πίσω ο Χαβάι Πλέιερ υποπίεση. Κάνει επίθεση ο Φίλιππος Αλέξανδρος και περνά στην πρωτοπορία. Όμως το ανέβασμα αυτό το ακολουθεί ο Άρτεξ. Πιο πίσω ο Χαβάιν Γκάμπλερ προσπαθεί να απεγκλωβιστεί για να περάσει τρίτος τέταρτος. Ο Φίλιππος Αλέξανδρος έχει πλεονέκτημα από τον Άρτεξ. Και ο Τρίγκης κάνει ανεβασμό. Ο Χαβάιν Γκάμπλερ τώρα βρίσκει ένα διάδρομο και αρχίζει και αυτό το ανεβασμό μαζί με την Έλα Ψηλούα μου. Φίλιππος Αλέξανδρος. Ο Τρίγκης είναι δυνατός. Τρίγκης πάει στην πρωτοπορία. Τρίγκης δύο μήκη. Πιο πίσω Χαβάιν Γκάμπλερ. Φίλιππος Αλέξανδρος. Τρίγκης είναι δυνατός. Τρίγκης 3-4 μήκη από τον Φίλιππο Αλέξανδρο. Τρίγκης δια περιπάτου. Άλλη μια νίκη για Κωνσταντίνο Καποδίστρια. Εύκολη μάλιστα. Φίλιππος Αλέξανδρος. Άρτεξ και να δούμε αν είναι ο Χαβάιν. Πρώτη υποδρομία, Τρίγκης Φίλιππος Αλέξανδρος, Χαβάιν Γκάμπλερ, Χαβάι Πλέιερ. Τρίγκης Φίλιππος Αλέξανδρος, Χαβάιν Γκάμπλερ, Χαβάι Πλέιερ. 4-2-9-1, 4-2-9-1. Να δούμε καλύτερα κακιά με πέμπτη υποδρομία Λεβεντόπεδο με το 3, ένατη υποδρομία Λίνα Κατερίνα με το 7. Πέμπτη υποδρομία Λεβεντόπεδο με το 3, ένατη υποδρομία Λίνα Κατερίνα με το 7. Καλύτερα δίδυμα, τέταρτη υποδρομία Brown Chief, Indigo Star 63 και έκτη υποδρομία Αλβάρο, Αφιεροσούλας 62. Τέταρτη υποδρομία Brown Chief, Indigo Star 63 και έκτη υποδρομία Αλβάρο, Αφιεροσούλας 62. Και να δούμε το outsider που είναι ο Σουμελά στην τρίτη υποδρομία με το 7, τρίτη υποδρομία ο Σουμελά με τον αριθμό 7. Δεύτερη υποδρομία 1200 μέτρα. Κάπτε Τσάκρο με τον Παφλ. Φούτζι με τον μαθητικόν Αδάμο Γεωργίου, Big Tampas με τον Πέπφο. Recent Acquisition με τον Χαρλόν Παντρέου, Χαμπάι 6 με τον Ευτυχίου, Γκάντι με τον Παναγιώτη Θανασίου και Διοτιμία με τον Σταφέλη. Αυτά οι συμμετοχές της δεύτερης υποδρομίας. Εντάξει, ο Big Tampas σαφέστατα υπερέχει ποιοτικά τουλάχιστον σε αυτόν τον ομιλό. Τα 1200 μέτρα πιθανόν να δυσκολέψουν λίγο, πιστεύω με αυτά τα βάρη θα διεκδικήσει με πολλές πιθανότητες την νίκη. Σαφώς σε αυτόν τον όμιλο και με αυτά τα βάρη την νίκη μπορεί να διεκδικήσει και η Διοτιμία.
Περίπου έτσι τα βλέπω και εγώ. Και απειλή για τους δύο. Ορίζει ένα acquisition ο οποίος φαίνεται ότι επιστρέφει σε ικανοποιητική ετοιμότητα. 6 Δεκεμβρίου, Μαρία Αναστασία στην Νίκη, ορίζει ένα acquisition στην τρίτη θέση, Γκάντι στην πέμπτη. Έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Άκης που θέλει να οδηγήσει την υποδρομία από την αρχή. Θέλει να είναι σε καλή θέση από την αρχή. Μαρία Αναστασία που πιέζει να είναι δεύτερη, όμως έρχεται και ο Γκάντι. Αλλά και ο Exclusive με τον Άκη μπροστά. Μαρία Αναστασία τοποθετείται δεύτερη τελικά. Στα δύο μικρή πίσω από τον Άκη. Εσωτερικά είναι ο Γκάντι με τον Exclusive. Πιο πίσω θέλει να βελτιώσει κάπως θέση ο Τσάβες με τον Nicolas Love. Και τον Recent Acquisition να τρέχει στην τελευταία θέση. Καθώς μπροστά είναι ο Άκης. Μαρία Αναστασία είναι στο 1,5 μήκος. Ο Γκάντι εσωτερικά θέλει και αυτός να είναι κοντά. Καθώς ο Άκης έχει στο 1,5 μήκος τώρα τη Μαρία Αναστασία στο 600. Πιο πίσω είναι ο Γκάντι. Άκης. Μαρία Αναστασία θέλει να κάνει επίθεση. Δείχνει πιο δυνατή στο σημείο αυτό δίπλα από τον Άκη. Πιο πίσω προσπαθεί ο Γκάντι με τη Μαρία Αναστασία να κάνει επίθεση στον Άκη και στο βηματισμό της να πηγαίνει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω κάνει finish ο Exclusive. Καθώς η Μαρία Αναστασία είναι στα 6-7 μήκη μπροστά. Μαρία Αναστασία 10 μήκη μπροστά. Μαρία Αναστασία πάει για να κερδίσει εύκολα και να δώσει τέταρτη νίκη συνεχόμενη. Μάλιστα στον Κωνσταντίνο Καποδίστρια. Μάχη είναι δεύτερη θέση. Ο Exclusive περνά δεύτερος. Καθώς η Μαρία Αναστασία κερδίζει δια περιπάτου την νίκη. Exclusive. Δεύτερη υποδρομία, διότι μία Big Tampas, Recent Acquisition Candy, διότι μία Big Tampas, Recent Acquisition Candy, 7-3-4-6, 7-3-4-6. Τρίτη υποδρομία, χίλια μέτρα, Ριγίνο Τσίφ με τον Πανελίδη Θανασίου, Σαλονικιός με τον Ευτυχίου, Γιάνγκ Λιλίας με τον Καντζόλη, Χαρά του Γιώτη με τον Σταυρίδη, Γκρέι Πάλ με τον Κεφάλα, Καρπενίση με τον Γεωργίου, Σουμελά με τον Χαρλάμπο Ανδρέου, Τσερκόντι Στάρ με τον Μινά Κωνσταντίνο και ο Πλάτωνας με τον Μαθηγόν Αδάμο Γεωργία. 9 συμμετοχές της τρίτης υποδρομίας, χάρη. Τρέχει στην απόσταση της η Χαρά του Γιώτη και αν αποφύγει την ειρηνορραγία που κατά καιρούς παρουσιάζει, τότε θα διεκδικήσει με μεγάλες πιθανότητες την νίκη. Σε αντίθετη περίπτωση θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν, αν συμβεί κάτι στη Χαρά του Γιώτη, ο Γιάνγκ Ηλίας, ο οποίος θεωρείται καλός στην απόσταση, και ο Σουμελά, ο οποίος παρουσιάζεται βελτιωμένος. Μάλιστα, από έναν outsider σε αυτήν την υποδρομία, Ρεγίνος Τσιφ. Πάμε να δούμε 4 Νοεμβρίου, Τσερκώτης Λέιδη στην νίκη, Γιάνγκ Ηλίας στην πέμπτη θέση, Χαρά του Γιώτη στην τέταρτη, Σουμελά στη δέκατη, Τσερκώτης Σταρ στην ένατη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει πολύ καλή εκκίνηση ο Χουέιρα και η Άβια που διεκδικούν την πρωτοπορία. Με τον Χουέιρα να δείχνει περισσότερη ταχύτητα. Η Άβια έχει την εσωτερική. Χαρά του Γιώτη προωθείται τρίτη μαζί με την Τσερκώτης Λέιντι. Απ' έξω είναι και ο Δίκαιος. Ο Γιάνγκ Ηλίας θέλει να πλησιάσει κάπως τρέχοντας εσωτερικά με τον Μάριο Σπράιτ. Η Άβια τελικά λόγω εσωτερικής πάει στην πρωτοπορία από τον Χουέιρα που είναι στο ένα μήκος. Κοντά είναι Τσερκώτης Λέιντι. Η Χαρά του Γιώτη είναι τετάρτη και τρέχει εξωτερικά κιόλας, χάνοντας κάποια μήκη. Με τον Γιάνγκ Ηλία πιο πίσω, ακόμη πιο πίσω εκδόμουν ο Μάριο Σπράιτ. Η Άβια εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα από τον Χουέιρα και την Τσερκώτης Λέιντι. Η Χαρά του Γιώτη τρέχοντας στην τέταρτη θέση και εξωτερικά πιο πίσω ο Γιάνγκ Ηλίας. Η Άβια μπαίνει πρώτη όμως έχει δυνάμει Τσερκώτης Λέιντι που θέλει να περάσει τώρα στην πρωτοπορία και περνά. Πιο πίσω τώρα κάνει finish. Απ' έξω η Queen Domna και εσωτερικά η Χαρά του Γιώτη με τον Γιάνγκ Ηλία. Καθώς η Τσερκώτης Λέιντι είναι μπροστά. Χαρά του Γιώτη, Χουέιρα προσπαθεί Γιάνγκ Ηλίας. Απ' έξω είναι η Queen Domna. Είναι μπροστά όμως η Τσερκώτης Λέιντι. Τσερκώτης Λέιντι θα κερδίσει καθαρά. Queen Domna, Χουέιρα και Χαρά του Γιώτη στην τέταρτη θέση. Τρίτη υποδρομία, η Χαρά του Γιώτη Γιάνγκ Ηλίας Σουμελά Καρπενήσι. Χαρά του Γιώτη Γιάνγκ Ηλίας Σουμελά Καρπενήσι. 4-3-7-6, 4-3-7-6. Τεράστια υποδρομία, 1200 μέτρα. Χτίσει πώ με τον Γεωργίου, Αλιάκμονα με τον Σταυρίδη, την Κουστάρ με τον Μινά Κωνσταντίνου, τα Πάσκο με τον Κεφάλα, τα Κάταμ Σπίριτ με τον Χαρλάμπο Ανδρέου και Μπράουν Τσίφ με τον Παναγιώτη Αθανασίου. Λοιπόν, 6 συμμετοχέ τη τέταρτη υποδρομία, χάρη, ταξί, Αλιάκμονα, ερωτηματικό πάντα αν θα κινήσει ή όχι. Την πρώτη τελευταία του κίνησε, την τελευταία του δεν εκκίνησε. Παρέμεινε στην αφετηρία. Είναι ερωτηματικό. Brown Chief είναι σε πολύ καλή φόρμα. Εξαιρετική φόρμα παρουσιάζεται και ο Indigo Star. Εντάξει, τον όμιλο αυτό πιστεύω ότι οι δυνατότητες έχει για να τρέξει καλά ο Takatam Spirit. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή υποδρομία. Όπως είπες και εσύ, το ερωτηματικό είναι ο Αλεάκμονας, ο οποίος συχνά πυκνά το βλέπω να παραμένει στην αφετηρία. Αυτό είναι ένα δεδομένο που δεν ξέρει κανένας. Ένα ερωτηματικό που δεν μπορεί κανένας να λύσει. Πιστεύω στις δυνατότητες του Brown Chief, ειδικά σε αυτή την απόσταση και στην πολύ μεγάλη φόρμα που διανύει ο Indigo Star. 3 Μαρτίου, Indigo Star στην νίκη, χτίσει προς τη δεύτερη θέση, Αλιάκμονας παρέμεινε στην αφετηρία. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της έκτησης, ο Ποδρέας παραμένει στην αφετηρία το φαβορεί.
ο Αλιάκμονας παραμένει στην αφεντηρία, δεν ξεκινά καθόλου. Ενώ για την πρωτοπορία με γρήγορη κίνηση ο Thomas Flykit οδηγεί τον όμιλο μπροστά από τον Indigo Star. Συνέχεια ο Χτίσιπος, ο Αρχιμίδης, ο Αλκέτας, ο Σεϊτάνης και ο China Power. Ενώ όπως είπαμε, το φαβορί ο Αλιάκμονας παρέμεινε στην αφεντηρία. Στρίβουμε τη στροφή των 1200 μέτρων με τον Thomas Flykit να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έχει στο ένα μήκο τον Indigo Star και στα τέσσερα μήκη το Χτίσιπο. Ο Αρχιμίδης είναι στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη ο Αλκέτας. Με Σεϊτάνη και China Power είναι στην τελευταία θέση. Είχε ανοίξει από γρήγορα ο ρυθμός του 900 μέτρων. Με τον Indigo Star να πιέζει το Thomas Flykit στα 7-8 μήκη είναι ο Χτίσιπος. Με τον Αλκέτα και τον Αρχιμίδη. China Power και ο Σεϊτάνη είναι στην τελευταία θέση. Το ύψος των 600 μέτρων πλησιάζουμε. Με τον Indigo Star να θέλει να ελέγξει τον Thomas Flykit στα 5 μήκη είναι ο Χτίσιπος. Και ο China Power που ακολουθούν, περνούμε το 600, συνεχίζεται ένας πολύ καλός ρυθμός με τον Thomas Flykit να έχει στο μισό μήκος τον Indigo Star και στα 4 μήκη φαίνεται να αρχίσει να καλύπτει ο Χτίσιπος τώρα με τον Thomas Flykit να μπαίνει πρώτος στην ευθεία και να προηγείται του Indigo Star. Ο Χτίσιπος φαίνεται έχει δυνάμεις να καλύψει και τους δύο μάλιστα και πλησιάζει απειλητικά. Thomas Flykit και Indigo Star όπως επιστρέφει στη διεκδίκηση της νίκης. Πιο πίσω είναι ο Χτίσιπος, τριπλή μάχη στα τελευταία 150 μέτρα με τον Thomas Flykit να ανθίσταται. Ο Indigo Star θέλει να περάσει και από την εξωτερική πλέον ο Χτίσιπος. Έχει περάσει ο Indigo Star, δέχεται την επίθεση του Χτίσιπου. Indigo Star και Χτίσιπος. Indigo Star και Χτίσιπος. Τέταρτη υποδομία, Brown Chief Indigo Star, χτίζει προς τα Gatam Spirit. Brown Chief Indigo Star, χτίζει προς τα Gatam Spirit, 6-3-1-5, 6-3-1-5. Πέμπτη υποδομία, 1500 μέτρα, Θεόπουλας με τον Κάντσαλη, Ριάνων με τον Πέπο, Λεβεντόπεδο με τον Γεωργίου, Λίτο Λάλπερ με τον Χαράν Παδρέου, Χαβέν Γκρέσφουλ με τον Μινά Κωνσταντίνου, Λαδάμας με τον Κεφάλα, Πέρπολ με τον Καράμανο, Ζατάντα με τον Πανεβέθνα Ζωή και Τσερκώδης και Γιάννα Σταλίνη. Νέες συμμετοχές της πέμπτης υποδρομίας. Βρήκαμε το όνομα, κύριε Χάρη. Μάλιστα. Ριάνων. Ριάνων. Ριάνων, να το λέμε σωστά. Ριάνων. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μεγάλο φαβορί ο Λεβεντόπεδο με την πρόσφατη νίκη του. Νομίζω ότι και αυτόν τον όμιλο μπορεί να κερδίσει εύκολα και είναι το μεγάλο φαβορί για την νίκη. Πολύ καλή και σταθερή η Ριάνων μπορεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Ναι, εντάξει, έδειξε πολύ καλά στοιχεία το Λεβεντόπεδο. Όπως αναφέρθηκε από εδώ από την εκπομπή, από την πρώτη συμμετοχή του μάλιστα. Μάλιστα. Και είναι όντως το φαβορί. Ριάνων, όπως είπες και εσύ, Ριάνων αντί της Ριάνων που λέγαμε μέχρι τώρα, είναι μια πολύ καλή φορά. Και ιδιαίτερα αξιόπιστη για να πρωταγωνιστήσει. Εντάξει, σχετικά σταθερός ο λαό μας. Πάμε να θυμηθούμε 28 Φεβρουαρίου, Τζάκι Τζούνιο στην νίκη, Ριάνων στη δεύτερη θέση, Θεόγκλα στην τρίτη. Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Έχει πολύ καλή εκκίνηση ο Τζάκι Τζούνιορ που αμέσως θέλει να οδηγήσει την υποδρομία. Φουκασίτα εσωτερικά θέλει να είναι κοντά του και μάλιστα λόγω εσωτερικής θέλει να οδηγήσει αυτή την υποδρομία δίπλα από τον Τζάκι Τζούνιορ και δίνουν ένα γρήγορο ρυθμό. Απ' έξω είναι και ο Σαββάν Αλεξάν και όπως αναμένει η Ρίανον εξωτερικά που έχει πολύ καλή εκκίνηση. Καθώς ο Τζάκι Τζούνιορ δίπλα από την Φουκασίτα. Εξωτερικά όμως είναι και η Ρίανον η οποία φαίνεται ότι έχει και αυτή δυνάμεις με τον Τζάκι Τζούνιορ να πάει στην πρωτοπορία. Όμως ακολουθεί αμέσως η Ρίανον που και αυτή δείχνει ότι έχει τις δυνάμεις. Και όπως έμεινε η Φουκασίτα, ακόμη πιο πίσω η Θεόκλας με Τζάκι Τζούνιορ μπροστά Ρίανον τον ακολουθεί κατά πόδα. Πιο πίσω η Θεόκλας κάνει ανέβασμα. Τζάκι Τζούνιορ μπαίνει πρώτος. Ακολουθεί η Ρίανον στο ένα μήκος. Πιο πίσω η Θεόκλας. Τζάκι Τζούνιορ έχει πλεονέκτημα. Η Ρίανον θέλει να επιστρέψει. Εσωτερικά είναι και η Θεόκλας. Τζάκι Τζούνιορ όμως τώρα έχει πλεονέκτημα στο 1,5 μήκος από την Ρίανον. Τζάκι Τζούνιορ μπροστά. Ρίανον στη δεύτερη θέση θέλει να πλησιάσει και πάλι. Τζάκι Τζούνιορ έχει δυνάμεις. Τζάκι Τζούνιορ θα κερδίσει. Ρίανον, Θεόκλας. Έπειτα υποδρομία Λεβεντόπεδο. Ριάνον, Πέρπολ, Λαοδάμας. Λεβεντόπεδο, Ριάνον. Πέρπολ Λαοδάμας, 3-2-7-6, 3-2-7-6. Έκτη υποδομία, 1000 μέτρα. Θήριος με Χαράμπα, Ανδρέα Φιεροσούλας με τον Σταυρίδη, Κωσιφίνισσα με τον Μινά Κωνσταντίνου, Έρος με τον Κεφάλα, Παντελής Τσίφ με τον Πέπο, Αλβάρο με τον Παναγιώτη Θανασίου, Σίμος με τον Καράβανο και Σιτρός με τον Κωνσταντίνο Ιωάν. 8 συμμετοχές, έκτη υποδομία, χάρη. Πιστεύω ότι τα λόγα του κυρίου Χρήστο Χριστοφόρου μπορούν να διεκδικήσουν τη, με αξιόπιστη νίκη Αφιεροσούλας, Αλβάρο, Αλβάρο, Αφιεροσούλας. Απειλή στα 1000 μέτρα ο Έρος, δεδομένου ότι θα βρει μια διαδρομή της αρισκίας του. Να προσθέσω και εγώ έναν outsider στην υποδρομία, σε αυτόν τον όμιλο, το θρύλο. Πάμε να θυμηθούμε, 3 Ιανουαρίου Κομακάβη στη νίκη Αφιεροσούλας στη δεύτερη θέση.
Έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση ο Κομακάβη εξωτερικά, ο οποίος θα πάει στην πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Γενέσιος να είναι σε καλή θέση εσωτερικά, είναι και η Κάτια. Ο Κομακάβη πάει μπροστά, ο Γενέσιος τον ακολουθεί. Ο Ασόβε είναι λίγο πίσω, τώρα ψάχνει διάδρομο να βελτιώσει η θέση. Καθώς ο Κομακάβη είναι στην πρωτοπορία, είναι δύο μήκη από τον Γενέσιο που ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Τώρα ο Ασόβε ξεκαθαρίζει την τρίτη θέση και θέλει να πλησιάσει τους πρωτοπόρους. Η Queen Domna είναι εξωτερικά και είναι τέταρτη. Ακόμη πιο έξω προσπαθεί, λέει, η Λέιτι Εύα, εσωτερικά είναι και η Κάτια. Κομακάβη στην πρωτοπορία, 2-2,5 μήκη από τον Γενέσιο. Ο Ασόβ είναι τρίτος. Πιο πίσω εξωτερικά προσπαθεί, λέει, η Εύα, εσωτερικά ή κάτι ακόμη πιο έξω αφιερωσούλας. Κομακάβη στην πρωτοπορία, 2 μήκη, θέλει να πλησιάσει το Ρογενέσιος, αλλά και ο Ασόβ. Κομακάβη στην πρωτοπορία, όμως σταθερά. Να ο αφιερωσούλας εξωτερικά που κάνει καλό ανέβασμα. Κομακάβη όμως έχει σαφέστατο πλεονέκτημα και είναι 3 μήκη. Ο αφιερωσούλας τώρα κάνει το φινίς μαζί με τον Ασόβ. Κομακάβη στην πρωτοπορία. Κομακάβη έχει δυνάμεις. Κομακάβη θα κερδίσει εύκολα. Πίσω αφιερωσούλα, Ασό. Έκτη υποδρομία, Αλβάρο αφιερωσούλα, Έρο Σίμω. Αλβάρο αφιερωσούλα, Έρο Σίμω, 6247-6247. Πάμε στην 7η υποδρομία, 1000 μέτρα, Παρθενίζη με τον Νίκο Τσακούρα, Γύρο Πολιδεύτη με τον Κεφάλα, Τερέζα Μεντόζα, τον Χαραλαμπαντρέο, Μποξέρ με τον Καράμανο, Μίστερ Λάβ με τον Παναγιώτη Χανσίου, Πιπερά με τον Γεωργίου, Βεντούρο με τον Αμινά Κωνσταντίνου, Φιλαθίνο με τον Μαθιόν Αδάμο Γεωργίου, Ουρανίξ με τον Κάντζαλ. 9 συμμετοχές 7ης υποδρομίας στο σπριν των 1000 μέτρων. Χάρη επιστρέφει μια καλή φορά στον ομίλο Mystery Love, όμως μου αρέσει πάρα πολύ ο Φιλαθίνιος. Τρέχει πολύ καλά τον τελευταίο καιρό σε όλους τους ομίλους και μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Σίγουρα τρέχει πολύ καλά ο Φιλαθίνιος, έχει καλή θηρίδα. Φαίνεται ότι συνεννοείται καλά με τον Αδάμο Γεωργίου. Μάλιστα. Και τρέχει πολύ δυναμικά. Εντάξει, ο Mystery Love είναι μια πάρα πολύ καλή φορά, ειδικά στα 1000 μέτρα. Θα διεκδικήσει για αυτή με αξιώσει την νίκη, δεδομένου ότι θα έχει μια πολύ καλή εκκίνηση για να αυξήσει τις πιθανότητες της. Πιστεύω ότι παρά την τελευταία σχήμη εμφάνισή του, δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Πιπεράς. Μάλιστα. Να δούμε 21 Φεβρουαρίου Νικαρέτη στην νίκη. Φιλαθίνιος ήταν δεύτερος, Παρθενίδης τρίτος, Βεντούρος στη 10η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έχουν καλή εκκίνηση τα άλογα, ιδιαίτερα η Χαβάη Πολύτιμη που θέλει να οδηγήσει την υποδρομία και θα την οδηγήσει με υπεροχή. Να η Αλκηδίκη που θέλει να τοποθετηθεί δεύτερη μαζί όμως με Γιορκούη και Νικαρέτη, καθώς η Χαβάη Πολύτιμη είναι στην πρωτοπορία. Η Αλκηδίκη θέλει να τοποθετηθεί νωρίς, δίπλα σχεδόν από την Χαβάη Πολύτιμη. Γιορκούη, να και η Νικαρέτη που σταδιακά βελτιώνει θέσεις. Η Χαβάη Πολύτιμη, η Αλκηδίκη νωρίς. Θέλει να είναι κοντά όπως και ο Γιορκούη. Πιο πίσω είναι η Νικαρέτη, ακόμη πιο πίσω ο Παρθενίδης. Πάμε για 500. Χαβάη Πολύτιμη, Αλκηδίκη, Γιορκούη, Νικαρέτη. Με την Αλκηδίκη και Γιορκούη να θέλουν να κάνουν επίθεση πλέον στη Χαβάη Πολύτιμη και η Νικαρέτη εξωτερικά. Να και ο Παρθενίδης εσωτερικά. Καθώς η Αλκηδίκη και ο Παρθενίδης ψάχνει πέρασμα για να περάσει και αυτός. Γιορκούη επίσης απ' έξω η Νικαρέτη. Παρθενίδης βρίσκει πέρασμα. Αλκηδίκη και Γιορκούη μάχονται για την νίκη με τον Παρθενίδη και την Αλκηδίκη. Απ' έξω όμως και ο Φιλαθίνιος είναι δυνατός και θέλει να πλησιάζει και αυτός. Φιλαθίνιος απ' έξω είναι και η Νικαρέτη. Μάχη τετραπλή. Καθώς εσωτερικά είναι ο Παρθενίδης, εξωτερικά η Νικαρέτη. Νικαρέτη φαίνεται να κερδίζει. Φιλαθίνιος Παρθενίδης. 7η υποδρομία, Mystery Love. Φιλαθίνιος Παρθενίδης Πιπεράς. Mystery Love. Φιλαθίνιος Παρθενίδης και Πιπεράς. 5-8-1-6. 8η υποδρομία, 1000 μέτρα. Μιγιώτη Στόρ με τον Χαράλαμπο Ανδρέου. Γκλάντιζο με τον Γεωργίου. Γκραν Ραμέρα με τον Παναγιώτη Χανσίου. Ιωσήφ με τον Καράμανο. Φράγκη με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Μιγιώτη Σαμπέγια με τον Πέπο. Τα Κατάν Πλέιντι με τον Αδάμο. Φλάι Ντρι με τον Κεφάλα. Μάιτι Τάζ με τον Κωνσταντίνο Ιάννου. Σαϊπίριαν Σταρ με τον Μινά Κωνσταντίνου. Φλάι Σταρ με τον Κάντζαλη και Αέλα με τον Σταυρίνη. 12 συμμετοχές, 8 υποδρομίες, χάρη. Βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή φόρμα ο Μιλιώτης Storm και φαίνεται διεκδικεί με αξιώσεις στην νίκη με κυριότερους αντιπάλους στην Γκράν Ραμέρα και τον Γκλάτιους. Πάμε να δούμε 21 Φεβρουαρίου Brown Chief στην νίκη. Brown Chief που διαγωνίζεται όπως αναφέραμε νωρίτερα στην τέταρτη υποδρομία. Μιλιώτης Storm στη δεύτερη θέση, Γκλάτιους στην τέταρτη, Γκράν Ραμέρα στην τρίτη, Μιλιώτης Αμπέγια στην όγδοη, Fly Dream στην ένατη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση έχει ο Brown Chief που θέλει αμέσως να πάει στην πρωτοπορία, αλλά και ο Gladius εσωτερικά θέλει να διεκδικήσει και να πάρει την πρωτοπορία από τον Brown Chief. Grand Ramera σε καλή θέση, εσωτερικά περιμένει ο Μιγιώτης Storm. Απ' έξω είναι και ο King Ilias σε καλή θέση. Gladius, Brown Chief, Grand Ramera, King Ilias εσωτερικά περιμένει ο Μιγιώτης Storm. Πιο πίσω ο Μύρονας θέλει να βελτιώσει την θέση του. Fly Dream, Elvas, ακόμη πιο πίσω από την Πάλογα με τελευταία τη Μιγιώτης Αμπέγια, καθώς ο Gladius έχει δίπλα συνεχώς τον Brown Chief. Πιο έξω, Grand Ramera, αλλά και King Ilias αναμένει διάδρομο ο Μιγιώτης Storm. Πάμε για 500, Gladius πάντα δίπλα.
ο Brown Chief, πιο έξω η Grand Ramera, Μιγιώτη Storm τώρα που ψάχνει τα περάσματα, Κιγκυλίας πιο πίσω στη στροφή, Gladius, Brown Chief, Μιγιώτη Storm που θέλει να βρει πέρασμα εσωτερικά, καθώς ο Gladius πάει στην πρωτοπορία, δεν βρίσκει πέρα για τον Μιγιώτη Storm, ο Brown Chief θέλει να κάνει τώρα ξανά επίθεση, ο Μιγιώτη Storm επιμένει εσωτερικά απ' έξω, είναι και η Grand Ramera, Brown Chief θέλει να περάσει μπροστά, Gladius παλεύει, Μιγιώτη Storm θέλει να επιστρέψει, Grand Ramera είναι εξωτερικά, Brown Chief έχει πλεονέκτημα, Brown Chief στα δύο μίκη, Brown Chief καλύπτει ο Μιγιώτη Storm, όμως ο Brown Chief έχει πάρει πλεονέκτημα για να κερδίσει. Μιγιώτη Storm, Grand Ramera. Όλα φορμία, Μιγιώτη Storm, Grand Ramera, Gladius Mighty Tas, Μιγιώτη Storm, Grand Ramera, Gladius Mighty Tas, 1-3-2-9, 1-3-2-9. Η έναντι και τελευταία φορμία έχει 600 μέτρα της Πινάδωρας με τον Πέπο, Μαλής με τον Γεωργίου, Καπετάκι Άγκος με τον Παγιώτη Θανασίου, Ακτής με τον Δημητρή, Μιγιώτης Νέαρχος με τον Κεφάλα, Νόμαος με τον Σταυρινίδη, Αλίνα Κατερίνα με τον Κάντζαλη, Μελισσέα με τον Χαράλα Μαδρέο και Καβαλίνο Ραμπάντι με τον Κωνσταντίνο Γιάννη. 9 συμμετοχές στο φινάλε, χάρη, εντάξει, ανοιχτή υποδρομιά στον όμιλο αυτό. Φαίνεται ότι έχει δυνατότητες στον όμιλο ο καπετάκι Γιάνγκος. Πιστεύω ότι δυνατότητες στον όμιλο έχει και ο Μιγιώτης Νέαρχος. Ο Μαλίστρα έχει καλά σταθερά. Νομίζω η Αλίνα Κατερίνα έχει δυνατότητες σε αυτόν τον όμιλο. Έκαμε και τη συμμετοχή στον ενεργητικό τη. Θεωρητικά τρέχει καλύτερα στις μεσαίες αποστάσεις, οπότε φαίνεται ότι διεκδικεί για μια αξιοπιστή νίκη. Εντάξει, λόγω απόσταση νομίζω δεν πρέπει να γνωριθεί εντελώς ο Καβαλίνο Ραμπάντε. Μάλιστα. 4 Νοεμβρίου, Αλένα Κατερίνα στη νίκη, Μελισσία στη δεύτερη θέση, η Νόμαος ανέτρεψε τον Αναβέντο αμέσως μετά την εκκίνηση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Έχουμε ανατροπή αμέσως μετά την εκκίνηση. Για την πρωτοπορία να προσπαθούν δύο άλογα από την εσωτερική Ντούμπο. Εξωτερικά είναι ενώ έχει ένα τραπείο να πάει στο Ινόμαο, αμέσως μετά την εκκίνηση, όπως είπαμε, στο ύψος των 800 μέτρων η Ντούμπο βρίσκεται στην πρωτοπορία, έχει κοντά της τον Φίλιππο Αλέξανδρο. Στη συνέχεια ακολουθεί σε καλή θέση είναι η όμορφη Άντρια με την Αλίνα Κατερίνα. Στη συνέχεια και ο Μελισσίας έχει καλή θέση στο ύψος των 600 μέτρων και στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Φίλιππος Αλέξανδρος, δέχεται την πίστη της όμορφη Άντρια, πιο πίσω είναι ο Μελισσίας με την Αλίνα Κατερίνα που προσπαθούν με τον Φίλιππο Αλέξανδρο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Όμορφη Άντρια και Μελισσέα στα τρία πρωτοπορά άλογα, λίγο πιο πίσω είναι η Αλίνα Κατερίνα, τα άλογα μπαίνουν στην ευθεία. Ο Φίλιππος Αλέξανδρος έχει μικρό προβάδισμα από την όμορφη Άντρια, ενώ πιο πίσω από την εξωτερική προσπαθεί και η Αλίνα Κατερίνα στην πρωτοπορία. Βρίσκεται η όμορφη Άντρια με μικρή διαφορά από την Αλίνα Κατερίνα, που έρχεται από την εξωτερική και από την εσωτερική ο Μελισσέας. Αλίνα Κατερίνα όμως θα περάσει στην πρωτοπορία. Αλίνα Κατερίνα θα κερδίσει καθαρά την υποδρομία. Στη δεύτερη θέση είναι ο Μελισσέας, τρίτος ο Τρίγκης. Ένα διπορομία Αλένα Κατερίνα, καπιτάν Γιάνγκος, Μιγιώτης Νέαρχος, Καβαλίνο Ραμπάντε. Αλένα Κατερίνα, καπιτάν Γιάνγκος, Μιγιώτης Νέαρχος, Καβαλίνο Ραμπάντε, 7-3-5-9, 7-3-5-9. Καλύτερα κανιά με 5 διπορομία Λεβεντόπεδο με το 3, ένα διπορομία Αλένα Κατερίνα με το 7, 5 διπορομία Λεβεντόπεδο με το 3, ένα διπορομία Αλένα Κατερίνα με το 7. Καλύτερα δίδυμα, τέταρτη διπορομία Brown Chief Indigo Star 63 και έκτη διπορομία Αλβάρο Αφιροσούλα 62. Τέταρτη διπορομία Brown Chief Indigo Star 63 και έκτη διπορομία Αλβάρο Αφιροσούλα 62 και Outsider, τρίτη διπορομία Σουμελάνο το 7, τρίτη διπορομία Σουμελάνο το 7. Ολοκληρώνοντας την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε χάρη ότι έχουμε 9 υποδρομίες αύριο. Έχουμε ράνεξες στις 3. Από πλευράς προγράμματος, να επικεντρωθούμε στην 6η υποδρομία και στη συνέχεια ίσως στην 4η και μεταφερόμε. Εντάξει, με την υπενθύμιση και πάλι είναι ότι οι υποδρομίες αρχίζουν η ώρα 3. Μάλιστα. Και ότι το jackpot να είναι στις 37.450 ευρώ και το peak six στις 13.037 ευρώ. Μάλιστα. Και άλλη μια επιθύμηση, οι υποδρομίες αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη, Σάββατο, να πάει ο κόσμος στο διήμερο του. Θα πάει πούποτε βασικά, αφού έχουμε lockdown. Εντούτο, εντούτο που διέρω του. Και να ανοίξουν μετά την καθαρά Δευτέρα, ναι, ο χώρο εστίασης. Ναι. Ακριβώς μετά την επόμενη μέρα της καθαράς Δευτέρας. Ναι. Οπότε, σπίτι να μείνετε. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.